Περιφερειάρχη Γιώργου Μεσοπίδη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Εύχομαι καλή επιτυχία με την νίκη στον Γιώργο τον Μεσοπίδη. Και να αρθεί να μας παρουσιάσει το βήμα το μεγάλο έργο που έχει κάνει την δεκαετία σύγχρονα πέρα. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που 4 χρόνια τώρα στεκόσαστε δίπλα στην προσπάθεια που καταβάλει η Περιφερειακή Αρχή μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και σας ευχαριστώ που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας εδώ στο πλαίσιο της προεκλογικής μας συνάντησης για να παρουσιάσουμε το έργο που επιτελέσαμε την προηγούμενη τετραετία αλλά να μοιραστούμε μαζί και τα έργα και το όραμα που έχουμε για την επόμενη περίοδο. Σε μια περίοδο που διανύουμε με ιδιαίτερα πρωτόγνωρες προκλήσεις που πέρασαν, που αφήσαν το αποτύπωμά τους, ωστόσο δώσαμε μια μάχη, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε. Πριν από 4 χρόνια, λοιπόν, εδώ στη Σιάτστα, υποσχεθήκαμε να κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε πορεία σε αυτόν τον τόπο. Να αλλάξουμε την πορεία της περιφέρειάς μας, που δεν ήταν και στα καλύτερά της, καθώς μετά από μια δεκαετία μνημονιακών υποχρεώσεων, η Δυτική Μακεδονία χαρακτηρίζονταν ως μια περιφέρεια προβληματική, με υψηλή ανεργία, με χαμηλή ανάπτυξη, με λήψη βασικών υποδομών που δεν τέριαζαν με τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν, καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλάμβανε τομείς και δράσεις, επιχειρησιακά σχέδια, στόχους και έργα, τα οποία τα μοιραστήκαμε μαζί και μας επιβραβεύσατε. Μας δώσατε την απόλυτη αυτοδυναμία και ξεκινήσαμε με πολύ όρεξη και αγάπη για τον τόπο για δουλειά. Από τα πρώτα βήματα της πορείας μας, αντιμετωπίσαμε έντονες εκπλήξεις. Όλοι θυμόμαστε την απόφαση του Πρωθυπουργού μας για την απολυγητοποίηση 10 μέρες μέσα στον Σεπτέμβριο, μόλις αναλάβαμε, που ήρθε και τάραξε τα νερά κυριολεκτικά στην περιφέρεια. Ο μεγάλος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας αποκτούσε ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πορείας του, της ιστορικής πορείας στη Δυτική Μακεδονία. Πριν προλάβει να βγει ο χρόνος, τα πρώτα μηνύματα από την Ανατολή με την πανδημία του κορονοϊού κάναν την εμφάνισή τους εδώ στο Βόλιο. Θυμόμαστε όλοι αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, τα πρώτα χωριά που μπαίναν σε καραντίνα ήταν τα χωριά του Βοίου, Τραγασιά, Ελαμασκινιά. Και οι άμεσες επιπτώσεις, οι δύσκολες συνέπειες που είχε η πανδημία, τις ζούσαμε στο πετσί μας. Ταυτόχρονα με αυτές τις ιστορικές, τις κοσμογονικές εξελίξεις, τα σύννεφα του πολέμου στην Ρωσία και την Ουκρανία δυσκόλευαν την κατάσταση μέχρι που ξέσπασε και αυτός ο πόλεμος και τι άλλο αναρωτιόμασταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τι άλλο έμεινε να μας τύχει. Ωστόσο, όλα αυτά μας πεισμόναν και μας καθιστούσαν πολύ πιο υπεύθυνους για να συνεχίσουμε να υλοποιήσουμε το έργο που είχαμε σχεδιάσει κάτω από διαφορετικές συνθήκες, βέβαια, και να αναδιαταχθούν και οι προτεραιότητες. Βασικές μας προτεραιότητες πριν την έναρξη αυτής της περίοδου ήταν η αντιμετώπιση της ανεργίας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η καταπολέμηση δηλαδή των κοινωνικών αδικιών. Αυτές οι προτεραιότητες παραμένουν και σήμερα επίκαιρες, καθώς είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να τη φέρουμε σε μια ισορροπία. Στον τομέα της ανεργίας, όπου
κατάσταση με την εξέλιξη και την απολιγοποίηση αλλά και την κρίση του Γούνα επιδεινώθηκε, μας βρήκε έτοιμους με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης βασικών υποδομών σε όλους τους τομείς της οικονομίας για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Παρόλο που ξέραμε ότι η λιμνίτηση μέχρι το 2028, αντί να πάρει μια μικρή παράταση λόγω του πολέμου, θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του εδώ με το κλείσιμο των εργοστασίων, ήρθε να προσθεθεί και η αρνητική εξέλιξη στον κλάδο της Γούνας που μετά την κρίση στον κορονοϊό και το ξέσπασμα του πολέμου και ολοκληρωτικά ο κλάδος αυτός δεινοπαθεί. Βλέπουμε τώρα 2 χρόνια οι πωλήσεις που άλλοτε ήταν επίτευγμα και κάψιμα για τη Δυτική Μακεδονία με τις μεγάλες εξαγωγές και την εισβολή συναλλάγματος στη χώρα να μην αποτελούν πλέον κάτι το ξεχωριστό, αλλά να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο για τη Σιάτιστα όσο και για την Καστοριά και γενικότερα για τη Δυτική Μακεδονία. Με την εξέλιξη αυτή και την ανάπτυξη των πρωτοβουλειών για την διενέργεια των προγραμμάτων ανάπτυξης για την απολιγνητοποίηση, προσπαθήσαμε ταυτόχρονα να πετύχουμε και ισχυρά κίνητρα και να κερδίσουμε και πολλά κονδύλια, να προσεγγίσουμε πολλά κονδύλια που θα μας επέτρεπαν να υποστηρίξουμε επενδυτές που θα ενδιαφέρονταν να αναπτύξουν τις επενδύσεις τους εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Όλοι αυτοί οι στόχοι κάτω από μια ιδιάζουσα κατάσταση στην οποία η καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ σκληρή. Ψάχναμε από τις πρώτες κιόλας ημέρες να βρούμε απλές μάσκες, να βρούμε αναπνευστήρες, να διαμορφώσουμε στα νοσοκομεία μας τις υποδομές αυτές για να σώζονται οι συνάνθρωποι μας από την πανδημία του κορονοϊού, που το ένα μετά το άλλο τα κύματα και οι μορφές του κορονοϊού έπληκταν όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία, αλλά τη χώρα και όλο τον κόσμο. Είχε και έχει να υποκαταστήσει τις θέσεις εργασίας που θα καθούν με την απολιγνητοποίηση με νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας μας. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν τόσο απλή όσο μπορεί να φαντάζεται ο καθένας, δεδομένου ότι ένα τόσο εγχείρημα, τόσο μεγάλο εγχείρημα είναι πρωτόγνωρο όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία ή για την Ελλάδα, είναι πρωτόγνωρο για την ίδια την Ευρώπη. Και κάτω από τις συνθήκες της πανδημίας, η αναγκαιότητα αυτή, αλλά και η δυσκολία, έφτανε στον ύψιστο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε όχι μόνο να ανταπεξέλθουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας ως περιφερειακή αρχή στις ανάγκες για την υποστήριξη της υγείας στον τομέα του για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να επεκτείνουμε τις υποδομές στις βασικές μονάδες υγείας της περιφέρειάς μας, να αναβαθμίσουμε τα περισσότερα κέντρα υγείας και να προσπαθήσουμε και εδώ στη Σιάτιστα το κέντρο υγείας το οποίο μας ταλαιπωρεί ακόμα, να το βάλουμε σε τροχιά υλοποίησης. Και τώρα που ξεκαθάρισε η υπόθεση με τον ανάδοχο που δυστυχώς είχε δώσει μια μεγάλη έκπτωση και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στα έξοδα αυτής της κατασκευής, γιατί ακριβώς οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό ήταν τέτοιες που εκτείναξαν στα ύψη τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούσε για να χτίσει αυτό το κέντρο υγείας, που ο άνθρωπος κηρύχθηκε έκπτωτος από την υπηρεσία, δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει και τώρα ερχόμαστε να το επαναδημοκρατήσουμε. Δεν καταθέτουμε τα όπλα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη βασική υποδομή. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο του Σκοζάτης γίνεται μια νέα πτέρυγα, ταυτόχρονα με την προετοιμασία για την αναβάθμιση και της παλιάς πτέρυγας του νοσοκομείου, παράλληλα και με την αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων, όπως σας είπα, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αυτή η μετάβαση λοιπόν μας δίνει δικαίωμα στο μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Έχει πλέον το νέο παραγωγικό μοντέλο μέσα της, το έχει ενσωματώσει, το έχει διαρθρώσει σε 5 διακριτούς άξονες ανάπτυξης, τους οποίους θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, για να ξέρετε ποια είναι και τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε μαζί για να μπορέσουμε να βαδίζουμε με ασφάλεια και σιγουριά και την επόμενη, όχι πενταετία που είναι η θητεία της επόμενης αυτοδιοικητικής περίοδου, αλλά την επόμενη 30ετία, γιατί τα θεμέλια που μπήκαν ήδη
αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια θα κρατήσουν όρθια τη Δυτική Μακεδονία, αρκεί ο επόμενος να είναι της ίδιας λογικής, να χτίσει πάνω σε αυτά για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο πρώτος λοιπόν άξονας του νέου παροχικού μοντέλου αφορά την ανάπτυξη, τη διατήρηση της ενεργειακής ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας. Ο δεύτερος αφορά την ψηφιακή μετάβαση, ο τρίτος αφορά τον αγροτικό τομέα, ο τέταρτος αφορά την τουριστική ανάπτυξη και ο πέμπτος αφορά την έρευνα και την καινοτομία και την εκπαίδευση εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Γρήγορα, ένα ενθουσιαστικό πρόγραμμα σχηματίζεται, κατατίθεται, εγκρίνεται και τίθεται σε εφαρμογή από το μηδέν τόσο γρήγορα, σε τρία χρόνια, ουδέποτε άλλο σε καμία χώρα στην Ευρώπη. Ανακοινώθηκαν λοιπόν προχθές τα δύο πρώτα ενεργειακά προγράμματα για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις συνολικού προπολογισμού για τη Δυτική Μακεδονία 34 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστά επιδότησης 70% για επενδύσεις από 20 έως 100.000. Και όλοι εδώ οι επιχειρηματίες, όχι μόνο της Ασόλης της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν μια πρώτη σοβαρή ευκαιρία να προχωρήσουν σε τέτοιες επενδύσεις.